πέρα από τη Νέα Υόρκη και πράγματι οι πιέσεις ολοένα και αυξάνονται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και προς τον πρόεδρο Τραμπ, ούτως ώστε το επικείμενο χτύπημα να μην είναι όπως αυτό που έγινε πριν από ένα χρόνο, αλλά να είναι πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και περισσότερους στόχους και να παρθούν περισσότερα ρίσκα για να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Οι πιέσεις αυτές από το εσωτερικό πηγαίνουν και προς τις κυβερνήσεις των συμμαχικών δυνάμεων, ούτως ώστε να υπάρξει μια ομαδική κίνηση, αλλά από εκεί και πέρα, πριν από λίγη ώρα, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο υπουργός εθνικής άμυνας, μάλλον ο κύριος Τζιμ Μάτις, δήλωσε χαρακτηριστικά σε απάντηση που έδωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη χρήση χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ προ μια εβδομάδα, όμως υπάρχουν ενδείξεις. Ενώ ο κύριος Ράιαν, ο επικεφαλής της πλειοψηφίας μέσα στην Αμερικανική Γερουσία, δήλωσε ότι ο κύριος Τραμπ έχει βάσει της νομοθεσίας το πράσινο φως για να ξεκινήσει το χτύπημα. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, εκεί όπου θα κρυφθούν πολλά πράγματα. Περιμένουμε όχι το αν, αλλά το πότε και το πώς θα γίνει το χτύπημα, Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το